Και να έρθουμε τώρα στι πολιτικέ εξελίξει. Μια κρίσιμη εβδομάδα με πολλά ανοιχτά μέτωπα που πρέπει να κλείσουν άμεσα, αρχίζει τη Δευτέρα για την κυβέρνηση. Η Τρόικα έρχεται στην Αθήνα. Το PSI, όπω ακούσαμε, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα. Ενώ αναμένεται και η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου των Οικονομικών. Ο παντελή Καψή, πάντω, σε συνέντευξή του, τονίζει ότι η υπογραφή τη Δανειακή Σύμβαση είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα. Με όπλο τη μια καλύτερη συνεννόηση που διεφάνει στο Υπουργικό Συμβούλιο τη Πέμπτη, η κυβέρνηση επιχειρεί να λύσει τα ανοιχτά μέτωπα με κυριαρχο το PSI και τη Δανειακή Σύμβαση. Στην καθημερινή τη Κυριακή, η Άννα Διαμαντοπούλου τονίζει ότι η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει το έργο τη ανεξάρτητα από το χρόνο που θα απαιτηθεί και υπογραμμίζει ότι τα κόμματα που τη στηρίζουν αναλαμβάνουν τεράστια ευθύνη. Όποιο τραβήξει το καλώδιο τη κυβέρνηση θα σταματήσει το μηχάνημα αναπνοή τη χώρα. Την αναγκαιότητα τη στήριξη τη κυβέρνηση για να επιτύχει του στόχου τη και να κυρωθεί η νέα δανειακή σύμβαση, υπογραμμίζει σε συνέντευξή του και ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση Σταύρο Τίμα, τονίζοντα ότι κανεί δεν έχει δικαίωμα να μην κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Η έννοια του πολιτικού κόστου στη σημερινή συγκυρία είναι πολυτέλεια που δεν υπάρχει. Και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παντελή Καψή, σε συνέντευξή του, θεωρεί αυτονόητη την ψήφιση του νέου μνημονίου από τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση. Η συμφωνία για τη δανειακή σύμβαση προϋποθέτει το μνημόνιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να έθετε σε αμφισβήτηση αυτή τη συμφωνία που είναι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργό, η τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα. Είναι ώρα η εργατική τάξη να εμπιστευτεί τη δύναμή τη. Πρέπει τώρα να σπάσει το φόβο και την τρομοκρατία σε κάθε τόπο δουλειά, σε κάθε κλάδο και να απαντήσει τέρμα για την κρίση, την κερδοφορία, την Ευρωπαϊκή Ένωση τη Πλουτοκρατία, τα αδιέξοδα του καπιταλισμού. Ο Αλέξη Τσίπρα, πάντω μιλώντα στη Ρίελ, επαναλαμβάνει το αίτημά του για άμεση προσφυγή στι κάλπε, ενώ αφήνει εχμέ για την άρνηση. Παπαρίγα Κουβέλη, συμπόρευση τη αριστερά στι εκλογέ. Στρώνουν το δρόμο στον Αντώνη Σαμαρά να πάρει τι 50 έδρε μπόνου του εκλογικού νόμου και ενδεχομένω μαζί με τον Γιώργο Καρατζαφέρη να κυβερνήσουν. Δεν αποκλείει τι εκλογέ και πριν το Πάσχο, ο Κουβέλη και τονίζει. Δεν δηλώνουμε αδιάφοροι για το πολιτικό περιεχόμενο της διακυβέρνησης της χώρας. Δεν είμαστε η κλειστοφοβική αριστερά. Να ξεφύγει από τα δεσμά που τις επιβάλλουν οι προεκλογικές σκοπιμότητες των κομμάτων που συμμετέχουν σε αυτή, καλή την κυβέρνηση η Δημοκρατική Συμμαχία. Για να δούμε τώρα όλε τι εξελίξει με τη βοήθεια του πρόδρομου Παπα ε, Καλησπέρα. Χρόνια πολλά και για την ονομαστική σου γιορτή, πρόδρομε. Να σε καλά σπυρό. Είδαμε ότι κυριαρχεί στην επικυρότητα η ανταλλαγή ομολόγων, το λεγόμενο PSI και πολλά ανοιχτά μέτωπα για την κυβέρνηση εν αναμονή και τη άφηξη τη Τρόικα. Οι τελευταίε πληροφορίε τι λένε. Οι πληροφορίε του Σκάι Σπύρο αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργό και χθε αλλά και σήμερα βρίσκεται συνεχώ σε, σε τηλεφωνικές ε, επαφέ με Ευρωπαίου αξιωματούχου παρακολουθώντα και την πορεία του PSI φυσικά, αλλά και πώ διαμορφώνεται η κατάσταση με το ευρώ εν ώψη και τη συνάντηση που θα έχουν τη Δευτέρα ο Νικολά Σαρκοζή με την Άγγελα Μέρκελ. Μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τι ίδιε πηγέ, ο κ. Παπαδήμο μπορεί να έχει συναντήσει και με του πολιτικού αρχηγού. Και παράλληλα με την διαμόρφωση τη πολιτική που θα ακολουθήσει ο Πρωθυπουργό, ο πονοκέφαλο τη κυβέρνηση παραμένει, λέγεται Τρόικα και τα αγκάθια βέβαια είναι πολλά. Δηλαδή, πρόεδρο, προφανώ εννοεί τι εκκρεμότητε που υπάρχουν. Ασφαλώς και δυστυχώ είναι πολλέ. Σε πρώτη φάση έχουμε το πολυνομοσχέδιο του κ. Βενιζέλου με την διαδικασία του κατεπήγοντο την Τρίτη στη Βουλή, όπου η εκτίμηση είναι ότι θα περάσει χωρί κάποια έκπληξη. Ανοιχτό παραμένει εν ώψη Τρόικα στο καυτό θέμα των επικουρικών συντάξεων. Ο χρόνο πιέζει ασφυκτικά. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει παράταση ενό μηνό για να αξιολογήσει την κατάσταση και εκεί μάλλον πρέπει να γίνει κάποια διαπραγμάτευση. Μία διαπραγμάτευση δύσκολη καθώς η Τρόικα περιμένει από την μείωση από τις συντάξεις ε, περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ να πέσουν. Mm. Στο μέγαρο Μαξίμου Ευελπιστούν πρέπει να σου πω να βρεθεί ένα κοινό τόπος μεταξύ του κυρίου Κουτρουμάνη, του κυρίου Νικολόπουλου και των εκπροσώπων του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Βέβαια υπάρχει και επιστολή από την Τρόικα πριν από τα Χριστούγεννα που ζητάει σημαντικές ρυθμίσεις για αυτά τα θέματα. Βεβαίω, ε, μας μα έχει συζητηθεί με σαφήνεια να περιοριστεί το μισθολογικό κόστο και η φοροδιαφυγή, να καταργηθούν οργανισμοί, τομεί όπου επί τη ουσία δεν έγιναν σοβαρέ αλλαγέ όλο αυτό το διάστημα. Τεράστιο ζήτημα προκύπτει και από το έλλειμμα του 2011 που θα πρέπει να καλυφθεί με νέα μέτρα πιθανότατα. Πώ θα καλυφθεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Άλλο μεγάλο ζήτημα είναι η απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την κυβέρνηση που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη. Και εδώ πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει. Πολλά τα προβλήματα λοιπόν. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργό ε, θα έχει συναντήσει αυτή την εβδομάδα και με κορυφαίου ε, υπουργού για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία εν ώψη τη αξιολόγηση από την Τρόικα. Σα ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρο.